Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και να καλωσορίσω τώρα τον Κωνσταντίνο Φουντουλάκη που είναι αναπληρωτής καθηγητής ψυχιατρικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κύριε Φουντουλάκη, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας κύριε Τσόρμπα, καλησπέρα στους ακροατές. Να είστε καλά. Ημέρα ψυχικής υγείας χθες και αναρωτιόμαστε σε τόσο δύσκολους καιρούς που περνάμε. Αν είναι γεγονός ότι οι πιο ευαίσθητοι τομείς θίγονται περισσότερο, όπως είναι ο τομέας της ψυχικής υγείας. Επιβεβαιώνεται νομίζω αυτό από τα πράγματα. Κοιτάξτε, αυτό είναι σχεδόν δεδομένο, σχεδόν αυταπόδεικτο, ότι σε εποχές οικονομικής κυρίως κρίσης, αλλά γενικότερα σε εποχές κρίσης, οι ευάλωτες ομάδες είναι οι ομάδες εκείνες οι οποίες θίγονται περισσότερο, έχουν τις μικρότερες δυνατότητες προσαρμογής, αντίδρασης, αντίστασης, αν το θέλετε. Οπότε οι ψυχικά ασθενείς οι οποίοι ανήκουν σε μια από τις πιο ευάλωτες ομάδες είναι και από τους ανθρώπους οι οποίοι επηρεάστηκαν περισσότερο από πολλούς άλλους από την κρίση αυτή. Mm-hmm. Επηρεάστηκε βεβαίως συνολικά η πολιτική υγείας και η δυνατότητα που έχουν κυρίως οι κρατικοί φορείς να παρέχουν υπηρεσίες υγείας και πολύ περισσότερο η ψυχική υγεία και οι δυνατότητες να παρέχουμε όλο το πλέγμα, όλο το φάσμα των υπηρεσιών ψυχικής υγείας που θα θέλαμε να παρέχουμε ή να αναπτύξουμε. Γιατί ξέρετε ότι στην Ελλάδα δεν καταφέραμε ποτέ να αναπτύξουμε όλο το φάσμα των υπηρεσιών που θα θέλαμε. Παρότι υπήρχε η πρόθεση, υπήρξε ο σχεδιασμός, υπήρξε αν θέλετε και η χρηματοδότηση ιδίως από την μεριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρ' όλα αυτά είμαστε αρκετά πίσω σε σχέση με αυτά που θα έπρεπε να έχουμε υλοποιήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εδώ και 2 χρόνια ακούμε στο μεταξύ για επιχειρησιακά σχέδια που βρίσκονται σε εξέλιξη, για νομοσχέδια που ετοιμάζονται και για διορισμούς. Βλέπετε να υπάρχει σχέδιο και αν ναι, τι ακριβώς προωθείτε, ήθελα να ξέρω, γιατί υπάρχει κάποιο σχέδιο επίσης που έχει υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διαβάζω δηλαδή ότι ο Υπουργός Υγείας σε σχετική ερώτηση στη Βουλή, βουλευτή του Ποταμιού, είπε ότι έχει το προσχέδιο μιας πολύ σημαντικής διοικητικής μεταρρύθμισης στο σύστημα υγείας, που τώρα έχει δεχθεί τις παρατηρήσεις νομοπαρασκευαστικής επιτροπής και μέχρι τον Οκτώβριο θα είμαστε σε θέση, λέει, να το νομοθετήσουμε. Ο Οκτώβριος είναι σχεδόν στα μισά του. Μιλάτε όχι για το σύστημα υγείας, για το σύστημα ψυχικής υγείας. Ναι. Προφανώς αναφέρεστε σε ερώτηση του κ. Μπαριώτα. Ακριβώς. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Εδώ και δεκαετίες, ουσιαστικά από τις αρχές της δεκαετίας του 90, ξεκίνησε μια προσπάθεια από ασυλοποίησης και μεταρρύθμισης στην ψυχική υγεία, η οποία βεβαίως για τους παλιότερους θα θυμόμαστε ότι ουσιαστικά ξεκίνησε από εκείνο το ντοκιμαντέρ του BBC που έδειχνε ντροπιαστικές εικόνες από το ψυχιατρίο της Λέρου, αρχές της δεκαετίας του 90. Να πω ποτέ ήταν εκείνο. Έτσι, θυμάστε. Νομίζω υπάρχει και στο YouTube για όσους από τους ακροατές μας θα ήθελαν να το δουν. Ήταν εικόνες τριτοκοσμικές. Έδειχνε αρκετές χιλιάδες, νομίζω ήταν 2.500-3.000 ασθενείς στο ψυχιατρίο της Λέρου σε συνθήκες άθλιες. Από τότε έχουν περάσει δεκαετίες, τα πράγματα προφανώς και δεν είναι όπως ήταν τότε, όμως δεν καταφέραμε να ολοκληρώσουμε ακόμα αυτό που ονομάζουμε ψυχιατρική μεταρρύθμιση. Δηλαδή, τι περιλάμβανε έτσι σαν βασικά σημεία. Το πρώτο ήταν να κλείσουν όλα τα ψυχιατρία, όλα τα άσυλα. Τα ψυχιατρία σήμερα, αυτά που παραμένουν, που είναι το Δαφνί, το Δρομοκαίτιο και το ψυχιατρικό νοσοκομείο στην Θεσσαλονίκη, αλλά επίσης να πούμε ότι και στη Λέρο υπάρχει ακόμα ένα κομμάτι που λειτουργεί σαν ψυχιατρίο. Τα ψυχιατρία λοιπόν που υπάρχουν ακόμα δεν είναι στις συνθήκες που ήταν ούτε πριν 10 ούτε πριν 20 χρόνια. Ωστόσο, δεν έχουμε καταφέρει να περάσουμε στην επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα που αφορά το κλείσιμο όλων των ψυχιατρίων απαιτεί να αναπτυχθούν δομές στην κοινότητα και στα γενικά νοσοκομεία, ψυχιατρικές κλινικές στα γενικά νοσοκομεία, οι οποίες θα μπορέσουν να καλύψουν και την απώλεια των κρεβατιών, αλλά και να μπορέσουν να δώσουν παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα, ώστε να μην είναι απαραίτητη η ασυλικού τύπου ψυχιατρική των περασμένων δεκαετιών. Αυτό δεν έγινε. Ξέρουμε ότι έκλεισε η Λέρος, υποτίθεται ότι έκλεισε όσο έκλεισε πριν από 30 χρόνια περίπου. Το 2006, αν δεν κάνω λάθος, έκλεισε το ψυχιατρίο της Κέρκυρας και κάπου εκεί έκλεισε και το ψυχιατρίο της Σούδας, mm-hmm, στην Κρήτη. Έμειναν αυτά που είπα. Τι δομές έχουν αναπτυχθεί στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, υποτυπώδεις.
Εγώ ξέρω ότι υπήρξαν και απολύσεις στη Θεσσαλονίκη. Προσωπικού. Ναι, οι απολύσεις προσωπικού, τώρα σε αυτό δεν μπορώ να επεκταθώ, αλλά οι απολύσεις προσωπικού είναι ένα λίγο διαφορετικό θέμα. Mm-hmm. Αναπτύχθηκαν υπηρεσίες ποτέ κοινοτικές. Υπήρξαν κάποιες πρωτοβουλίες, αναπτύχθηκαν κάποιες μονάδες σε κάποιες περιοχές, αλλά γενικά με μια έτσι οργανωμένη, με ένα οργανωμένο τρόπο, με ένα οργανωμένο σχέδιο, με προοπτική και βάθος χρόνου, αυτό δεν έγινε. Και φαντάζεστε ότι αν αυτό δεν έγινε σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, τι γίνεται στην επαρχία? Συγγνώμη, σας διακόπτω. Υπάρχουν, συγγνώμη, για να είμαι απολύτως δίκαιος, υπάρχουν άνθρωποι και περιοχές που πρωτοπόρησαν. Δεν είναι αυτό ο κανόνας. Ο κανόνας είναι ότι είμαστε πάρα πολύ πίσω σε όλη την επικράτεια. Υπάρχει επιστολή του Επιτρόπου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του κυρίου Νιούς Νιέξκ, δεν ξέρω αν το διαβάζω και καλά, προς τον κύριο Ξανθό και την κυρία Φωτίου, που περιγράφει ζωφερή την κατάσταση στον τομέα της ψυχικής υγείας. Μιλάει για έλλειψη σε προσωπικό, για άθλιες συνθήκες, για προβλήματα προσωπικού. Αναφέρει θανάτους που συνδέονται με τις αδυναμίες νοσηλείας και τα προβλήματα, την πυρκαγιά στο Δρομοκαΐτιο και στο Δαφνί. Υπογραμμίζει ότι υπάρχει σήμερα ψυχιατρίο στην Ελλάδα, στο οποίο οι ψυχιατρικοί ασθενείς είναι έγκλειστοι σε 24ωρη βάση σε κλουβιά, αναφέροντας τη λέξη και αυτά αναφέρονται στην ερώτηση που έκανε ο βουλευτής του Ποταμιού στη Βουλή για το θέμα της μεταρρύθμισης. Ο Κώστας Μπαριώτας. Ναι. Όπως ήταν και οι φοιτητές. Α, γι' αυτό τον ξέρετε τόσο καλά. Λοιπόν, άρα τα πράγματα δυστυχώς είναι όπως τα περιγράφετε. Δηλαδή έχουμε μείνει πραγματικά πολύ πίσω. Και απαντήσεις δεν δόθηκαν σε αυτή την ερώτηση. Υπήρξε υπογραφή του λεγόμενου συμφώνου Λικουρέντζου Άντορ, όταν ήταν Υπουργός Υγείας ο κύριος Λικουρέντζος, το οποίο προέβλεπε κάποια πράγματα τα οποία θα έπρεπε να υλοποιηθούν και η υλοποίησή τους είναι σε τραγική καθυστέρηση. Η περιγραφή που κάνει, εγώ προσωπικά δεν έχω δει αυτή, δεν έχω διαβάσει αυτή την επιστολή, αλλά έχω ακούσει τι περιλαμβάνει μέσα. Σαφώς κάνει μία περιγραφή από ό,τι φαίνεται έτσι ζωφερής πραγματικότητας και μάλιστα φαίνεται, επαναλαμβάνω δεν την έχω διαβάσει, αλλά φαίνεται ότι ζητάει επιστροφή πόρων οι οποίοι διατέθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πόροι αυτοί είναι της τάξης των δις. Είναι τουλάχιστον 1,5 δις και το πιο πιθανό είναι 2,5 με 3 για την αποσυλλοποίηση, για τις μονάδες που έχουν δημιουργηθεί ως τώρα, αλλά και για την δημιουργία των ενδιάμεσων δομών στην κοινότητα, οι οποίες δεν έχουν υλοποιηθεί. Υπήρξαν από την τωρινή κυβέρνηση, υπήρξαν κάποιες ανακοινώσεις για επίσημη συμφωνία αναβολής υλοποίησης αυτής της συμφωνίας του συμφώνου Λικουρέντζου Άντορ, το οποίο όμως από την επιστολή αυτή δεν επιβεβαιώνεται και δεν έχουν επιβεβαιωθεί αυτές οι ανακοινώσεις αναστολής ή αναβολής του χρονοδιαγράμματος. Το θέμα είναι τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Θα πάμε σε μια βίαιη αναστολή της λειτουργίας των ψυχιατρικών νοσοκομείων ξαφνικά μέσα σε μια νύχτα και θα φυτευτούν ξαφνικά ψυχιατρικές κλινικές σε γενικά νοσοκομεία, όπου αυτά τα δύο δωμάτια και αυτός ο διάδρομος θα βαφτιστούν ψυχιατρική κλινική και θα πούμε ότι ορίστε, κάναμε την αποσυλλοποίηση, κλείσαμε τα νοσοκομεία, δημιουργήσαμε κλινικές. Ξέρετε, ήμασταν πάντα πολύ εύκολοι στις βαφτίσεις. Ναι, και στις ορολογίες γενικότερα, έτσι, πολύ εύκολα. Πάρα πολύ εύκολη. Έτσι, αυτό το δωμάτιο το ονομάζουμε αίθουσα τάδε και τον διάδρομο τον ονομάζουμε χώρο της τάδε λειτουργίας. Κάθε ψυχιατρική δομή, κάθε δομή παροχής υπηρεσιών υγείας έχει κάποιες προδιαγραφές σε τετραγωνικά, σε προσωπικό, σε προσόντα προσωπικού. Έτσι, όλα αυτά. Δυστυχώς σε όλα αυτά έχουμε μία παράδοση με βαφτίσια. Δεν ξέρω, άκουγα ένα ζωντανό νομίζω χθες από ψυχιατρικό της Αθήνας που έλεγαν ότι δεν έχουν καν συντηρητή ηλεκτρολόγο. Σε περίπτωση δηλαδή που συμβεί κάτι δεν υπάρχει κάποιος να βοηθήσει και θα καούν ζωντανοί. Έκαναν καταγγελίες δηλαδή οι άνθρωποι ότι είναι οι καθαρίστρες που μαγειρεύουν γιατί δεν υπάρχει τρόπος να μαγειρέψει κάποιος άλλος. Μιλούσαν με πολύ μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εκεί οι γιατροί. Δεν ήταν ο διοικητής, νομίζω ο γιατρός ήταν ο άνθρωπος που μιλούσε στο ζωντανό. Άρα αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι, οι οικογένειες που έχουν ψυχικά ασθενείς, πού μπορούν να απευθυνθούν, κύριε Φουντουλάκη, τι να κάνουν?
Καταρχήν, να θέσουμε το σωστό πλαίσιο. Αυτή τη στιγμή, όλος ο τομέας της υγείας στην Ελλάδα έχει πρόβλημα και έχει σοβαρό το πρόβλημα. Είτε πάσχεις από ψυχική νόσο, είτε έχεις καρκίνο, είτε έχεις κάποια αναπηρία, οτιδήποτε άλλο, στη γενική εφημερία των νοσοκομείων τα προβλήματα είναι μεγάλα. Γίνεται ένας συνεχής αγώνας, ακόμα και για το πιο αυτονόητο, το να μπορέσει το σύστημα να υποστηρίξει τη συνταγογράφηση, έτσι, η πρόσβαση στο ίντερνετ να υποστηρίξει τη συνταγογράφηση σε ένα νοσοκομείο. Είναι τραγικό το πόσο συχνά κολλάει και πόσο συχνά γίνεται σχεδόν blackout σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, άρα, εδώ μιλάμε για ένα γενικότερο πρόβλημα στην υγεία, στην υποδομή της υγείας και στη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών υγείας. Πολύ περισσότερο δε στην ψυχική υγεία. Πού μπορεί να αποτανθεί? Πάντα υπάρχουν τα κρατικά νοσοκομεία. Σε περιοχές υπάρχουν και δομές οι οποίες μπορούν να εξυπηρετήσουν. Υπάρχουν και ΜΚΟ οι οποίες κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Με τις ΜΚΟ τώρα ακούσαμε διάφορα το τελευταίο διάστημα για χρηματοδότηση συγκεκριμένων ΜΚΟ ψυχικής υγείας. Θα επανέλθω σε αυτό. Απλά θέλω να πω ότι στην ερώτηση πού θα αποτανθεί κάποιος, εξάρτεται πού μένει. Είναι διαφορετικό να μένει στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ή της Αθήνας και διαφορετικό να μένει στη Φλόρινα. Έτσι, άρα θα πρέπει να κοιτάξει στην περιοχή του τι παροχή υπηρεσιών υγείας υπάρχει. Δυστυχώς, η παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην περιφέρεια είναι περιορισμένη. Και ειδικότερα η παροχή παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών, που είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, στη Βόρεια Ελλάδα, στην επαρχία, φοβάμαι ότι είναι σχεδόν μηδενική. Ό,τι καλύπτει ο ιδιωτικός τομέας. Είναι πολύ λίγες οι δυνατότητες που υπάρχουν για κάλυψη του πληθυσμού. Τώρα για τις ΜΚΟ που είπατε. Η ΜΚΟ ήταν μία προσπάθεια να υλοποιηθεί η αποασυλοποίηση και η ψυχιατρική μεταρρύθμιση, να υλοποιηθεί με ευέλικτες δομές. Και αυτό έχει μια σοβαρή λογική. Ο κρατικός μηχανισμός με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί για προσλήψεις, για έξοδα κλπ. Είναι δυσκίνητος και οι ΜΚΟ, οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί δηλαδή, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, επιλέχθηκαν σαν μια ενδιάμεση μορφή πιο ευέλικτη. Δυστυχώς αυτό το οποίο συνέβη είναι ότι το κράτος, η Ελλάδα, έτσι, η νομοθεσία δεν ήταν ούτε αρκετά συγκεκριμένη, ούτε αρκετά εξειδικευμένη, ούτε έκανε τις προβλέψεις που έπρεπε να κάνει, έτσι ώστε το σύστημα γενικά να λειτουργεί σωστά. Θα μπορούσε να λειτουργεί σωστά. Από εκεί και πέρα, παρατράγουδα, όταν το κανονιστικό πλαίσιο δεν είναι σωστό, δεν είναι επαρκές, παρατράγουδα θα υπάρξουν, είτε είναι κρατικές οι δομές, είτε είναι ιδιωτικές, είτε είναι ΜΚΟ. Υπάρχει μία σοβαρότατη επένδυση. Ποιο είναι το τελικό αποτέλεσμα, έτσι? Υπάρχει μια σοβαρότατη επένδυση, όπως σας είπα, της τάξης του 1,5 δις τουλάχιστον τις τελευταίες δύο δεκαετίες, οι οποίες είναι ένα ερώτημα τι αποτέλεσμα έχουν φέρει. Έχουν φέρει σίγουρα το αποτέλεσμα της δημιουργίας πολλών ξενώνων, πολλών δομών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. Αν δεν κάνω λάθος, πριν από 2-3 χρόνια που είχα δει τα νούμερα, μιλάμε για περίπου 60-65 ΜΚΟ με 260 ή 270 δομές. Είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο. Είναι αμφίβολο εάν το ελληνικό κράτος με κρατικές δομές και κρατικούς μηχανισμούς θα μπορούσε να το αναπτύξει όλο αυτό. Το θέμα είναι ότι ενώ ψηφίστηκε, από όσο γνωρίζω, ένας νόμος το 2013, αν δεν κάνω λάθος, που έθετε συγκεκριμένους τρόπους χρηματοδότησης με βάση τους ασθενείς, με βάση την αποτελεσματικότητα κλπ. Αυτό δεν εφαρμόστηκε ακόμα. Και γενικότερα, όπως σε όλο τον ελληνικό χώρο, έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα και στο χώρο της αποσυλλοποίησης και της μεταρρύθμισης και της υγείας γενικά. Έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα το να εφαρμόσουμε μεθόδους αξιολόγησης, κοστολόγησης κλπ. Ναι, εντάξει, αλλά εδώ τώρα έχουμε ένα χώρο που είναι απολύτως ή σχετικά ανοχήρωτος. Κύριε Βουλάκη, έχουμε μια τηλεθεάτρια η οποία ρωτάει, η Μαρίνα Ιστεργίου εδώ, η οποία ρωτάει τι γίνεται με το επίδομα πρόνοιας ψυχικά ασθενών που πρέπει να περνάνε συνεχώς από επιτροπή.
Προφανώς, επειδή ξέρω και εγώ από δική μου περίπτωση, προφανώς αναφέρεται στο γεγονός ότι δεν είναι για πάντα αυτό, πρέπει συνέχεια να επαναξιολογείται. Κάτι που νομίζω και εγώ δηλαδή, κυρία Στεργίου, θα έρθω και θα μαζί σας θα συμφωνήσω, ότι θα έπρεπε αυτό να είναι άπαξ. Δηλαδή μία φορά να περνάει κάποιος από επιτροπή, δεν νομίζω ότι είναι κάτι το ψυχικό νόσημα που αλλάζει, εκτός αν είναι κάτι που αλλάζει. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας από ψυχιατρικής πλευράς, κύριε Φουντουλάκη. Αυτό που αλλάζει είναι η αναπηρία. Έτσι, τώρα, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Δεν μπορώ να απαντήσω πραγματικά. Δηλαδή, μπορεί κάποιος που πάσχει από σχιζοφρένεια να πάψει να είναι σχιζοφρενής. Όχι, αλλά μπορεί να υπάρχουν περίοδοι που είναι πολύ καλύτερα και περίοδοι που να είναι πολύ χειρότερα. Ο βαθμός, δηλαδή το ποσοστό της αναπηρίας μπορεί να είναι διαφορετικό. Η αναπηρία μπορεί να είναι διαφορετική κατά εποχές, αναλόγως. Κοιτάξτε να δείτε, το κράτος, η δημόσια διοίκηση εφαρμόζει πάντα μαξιμαλιστικού τύπου ελέγχους όταν είναι να δώσει χρήματα. Δεν μπορώ να απαντήσω στο θέμα ποιο ακριβώς είναι το διοικητικό πλαίσιο αυτή τη στιγμή, Όχι, περνάνε κάθε τόσο από επιτροπή. Περνάνε κάθε τόσο. Κάποια στιγμή συμβαίνει και σε μένα. Ναι, σε μένα την ίδια. Κάποια στιγμή νομίζω γίνεται μόνιμη η κρίση από ένα σημείο και πέρα. Δεν ξέρω πότε ακριβώς γίνεται αυτό. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι τα τελευταία χρόνια, από την ώρα που μπήκαμε στην κρίση, έχουμε συνεχώς αποφάσεις και εγκυκλίους οι οποίες αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο δίνονται τα ποσοστά. Mm-hmm. Πότε λίγο προς τη μια μεριά, πότε προς την άλλη, πότε γίνεται μια εξισορρόπηση, πότε κόβονται, περικόπτονται, πότε μειώνεται το ποσό του βοηθήματος. Είναι μια ιστορία η οποία τα τελευταία χρόνια ταλαιπωρεί υπερβολικά τις οικογένειες. Και ξανά, και κάποια στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, ήταν άντε να ξαναπέρασουν όλοι από επιτροπή να δούμε τι γίνεται. Έχουμε τέτοια θέματα. Ναι. Κύριε Φουντουλάκη, ετοιμάζεστε και για ένα ψυχιατρικό συνέδριο στην Αθήνα, βέβαια, το Δεκέμβριο. Γίνονται σημαντικά πράγματα σε τέτοια μεγάλα συνέδρια, κύριε Φουντουλάκη? Βγαίνουν ειδήσεις? Αναφέρεστε στο ψυχοιατροδικαστικό. Mm-hmm. Το ψυχοιατροδικαστικό συνέδριο στην Αθήνα οργανώνεται από τον καθηγητή τον κύριο Δουζένη, ο οποίος είναι διευθυντής στην ψυχιατρική κλινική στο Αττικόν. Εγώ συμμετέχω επικουρικά. Αλλά ναι, είναι από τις προσπάθειες, όπως και πολλές άλλες προσπάθειες που κάνουμε και εδώ στη Βόρειο Ελλάδα, είναι από τις προσπάθειες λοιπόν να κρατηθούμε όρθιοι επιστημονικά, να συνεχίσει να λειτουργεί το σύστημα το οποίο ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα μπορέσει να αποδώσει ξανά καρπούς και να προχωρήσουμε μπροστά. Η ψυχοιατροδικαστική και γενικότερα η διαχείριση θεμάτων ψυχικής υγείας που έχουν επικάλυψη με νόμο, με ανθρώπινα δικαιώματα, με θέματα βίας. Θέλετε να μας πείτε ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε? Εντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν θέματα και κληρονομικά και διαχείριση περιουσίας και που και που εμφανίζεται και κάποια εγκληματικότητα. Mm-hmm. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι στο οικογενειακό τους περιβάλλον είναι εξαιρετικά δυσλειτουργικοί και παρόλα αυτά χρειάζεται η λεγόμενη ακούσια νοσηλεία. Είναι θέματα πολύ σοβαρά, διότι ένα από τα σοβαρότερα μελήματά μας είναι η διαφύλαξη των ατομικών δικαιωμάτων των ασθενών. Να γίνεται η μικρότερη δυνατή παραβίασή τους με το μεγαλύτερο δυνατό όφελος. Και αυτό είναι κρίσιμο, διότι ξέρετε η γενική αίσθηση στον κόσμο είναι ότι πάρα πολύ εύκολα με μια υπογραφή μπορεί κάποιος να σε κλείσει σε ψυχιατρίο. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Τουλάχιστον αυτό που βλέπω εγώ είναι η εξαίρεση, ότι το να έρχεται μια εισαγγελική παραγγελία η οποία δεν χρειάζεται νοσηλεία, δεν είναι το πιο συνηθισμένο. Αυτό όμως που θα ήθελα να πω είναι ότι για τις εισαγγελικές εντολές, για τις ακούσιες νοσηλείες δηλαδή, όπως και για πολλά άλλα πράγματα, χρειάζονται ειδικές μονάδες. Δεν μπορεί να έχεις μία κλινική 25 κρεβατιών και μέσα να έχεις 18άριδες, 75άριδες και εισαγγελικές εντολές. Mm-hmm. Δηλαδή τουλάχιστον να μπορείς να κάνεις μία αδρή διαφοροποίηση στο χώρο, έτσι ώστε να μπορέσεις να βοηθήσεις την καλύτερη και γρηγορότερη αποθεραπεία τους, διότι
Όπως και να το κάνουμε, ορισμένες καταστάσεις χρειάζονται μια διαφορετική αντιμετώπιση. Κύριε Φουντουλάκη, επειδή αναφέρατε και το κομμάτι το δικαστικό μέσα, θέλω να σας ρωτήσω. Και πιο εξειδικευμένη αντιμετώπιση. Δηλαδή, είναι διαφορετικό, συγγνώμη, σας διακόπτω, αλλά είναι διαφορετικό να έχεις ένα ηλικιωμένο 80 χρονών, ο οποίος θέλει συσκευή οξυγόνου, θέλει άλλου τύπου βοήθεια, και διαφορετικό να έχεις έναν 25χρονο, ο οποίος είναι σε πρώτο επεισόδιο ψύχωσης και χρειάζεται μια. Ένα παραπάνω που έχει και ψυχικό πρόβλημα ο άνθρωπος. Ναι. Πάντα ήθελα να το ρωτήσω αυτό, είναι ευκαιρία τώρα που είστε εδώ κοντά μου. Είναι εύκολο για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει διαπράξει ένα, ακόμη και ένα έγκλημα, να ξεγελάσει έναν ψυχίατρο? Γιατί πολλές φορές εμείς, ο απλός κόσμος δηλαδή, συζητάμε και λέμε θα το παίξει τώρα ότι είναι ψυχικά ασθενής για να γλιτώσει. Να προφασιστεί διαταραχή ψυχική για να γλιτώσει την ποινή. Αυτό είναι το αποτέλεσμα των ταινιών. Εντάξει, ναι, σας κάνω μια πολύ απλοϊκή ερώτηση, αλλά αυτό το συζητάμε όλοι μας. Θα το έχετε ακούσει και εσείς, θα σας το έχουν ρωτήσει και στις παρέες σας ενδεχομένως. CSI Miami, έτσι. Εντάξει, μπορεί, αλλά είναι μια απλή ερώτηση που μπορεί να κάνω. Κοιτάξτε. Μπορεί να σας ξεγελάσει κάποιος και να. Να διχαστείτε κάποια στιγμή και να πείτε μπορεί και να είναι, μπορεί και να μην είναι. Το δικαστήριο έχει μια βασική ερώτηση. Εάν έχει καταλογισμό, αυτή είναι η βασική ερώτηση του δικαστήριου, αν έχει καταλογισμό ο δράστης ή δεν έχει. Σε αυτήν τη βασική ερώτηση είναι πάρα πολύ δύσκολο έως και αδύνατο, εν πάση περιπτώσει είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεγελάσει κάποιος αυτόν που εξετάζει. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πολύ ειδικές περιπτώσεις, στις οποίες ενδεχομένως να μην μπορούμε καν να πούμε αν έχει ή δεν έχει καταλογισμό. Κάποιες γλυκοφωτικές καταστάσεις, αλλά αυτές είναι πολύ ειδικές περιπτώσεις. Μάλιστα. Δεν είναι το συνηθισμένο. Εκεί που τίθεται το ερώτημα εάν έχει καταλογισμό ή όχι, εκεί είναι δύσκολο να ξεγελάσει κάποιος τον εξετάζοντα. Τώρα, εκεί που το ερώτημα είναι αν υπάρχουν ελαφρυντικά, Εκεί μπερδεύεται το πράγμα. Κοιτάξτε, εκεί είναι και ένα ερώτημα το τι αποτελεί ελαφρυντικό. Δηλαδή, να σας το θέσω έτσι πάρα πολύ απλά. Κάποιος μεθυσμένος οδηγεί και χτυπάει κάποιον πεζό στο δρόμο. Το ότι ήταν μεθυσμένος είναι ελαφρυντικό ή επιβαρυντικός παράγοντας? Είναι επιβαρυντικός. Για μένα είναι επιβαρυντικός. Είναι επιβαρυντικός. Αλλά σας απαντώ όπως αισθάνομαι. Το θέτω όχι για να αναρωτηθούμε τι λέει η ελληνική νομοθεσία. Εγώ δεν ξέρω τι λέει η ελληνική νομοθεσία, αλλά τι λέω εγώ. Αλλά για να σας δείξω ότι το θέμα του τι είναι ελαφρυντικό και τι είναι επιβαρυντικός παράγοντας είναι αντικείμενο συζήτησης πολλές φορές. Σωστά, έχετε δίκιο. Στο συγκεκριμένο είναι επιβαρυντικός παράγοντας. Επειδή μιλάμε για το ξεγέλασμα, θέλω να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, κύριε Φουντουλάκη. Είδα μια ενδιαφέρουσα ανάρτηση που κάνατε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί μας αρέσει εδώ να αποκαθιστούμε την αλήθεια. Αυτός ο Γάλλος, ο ψυχαναλυτής ψυχίατρος ο Τισερόν, από τους πιο γνωστούς στη χώρα του, δίνει κατευθύνσεις έρευνας λοιπόν και μελετά τις σχέσεις των νέων με τις νέες τεχνολογίες και τις παρανοήσεις ανάμεσα στους ενήλικες και την επόμενη γενιά κλπ. Το 2008 ανέπτυξε τον κανόνα 3-6-9-12, που σημαίνει όχι τηλεόραση πριν από τα 3 χρόνια, αυτό είναι το 3. Όχι παιχνίδια σε κονσόλα πριν από τα 6, καθόλου ίντερνετ πριν από τα 9 χρόνια και καθόλου κοινωνικά μέσα πριν από τα 12. Το 2011 η Γαλλική Ένωση Παιδιάτρων αποδέχτηκε αυτή την πρόταση. Πρέπει να την αποδεχόμαστε, γιατί το έχω διαβάσει κι εγώ και γιατί κάπου το με έχει επηρεάσει. Και έρχεστε εσείς και τι λέτε? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν έχω άποψη. Δεν έχω άποψη για τίποτα. Προσωπική άποψη. Για τίποτα. Αυτό το οποίο ρωτάω και ζητάω είναι πες μου που βασίζεται. Διότι μια θεωρία, εγώ δεν θα σας πω τα 3-6-9, είναι 2-4-6-8. Γιατί δηλαδή είναι καλύτερο? Πού βασίζεται το ότι δεν είναι 4-8-12-16? Γιατί να. Δεν το αποδεικνύει δηλαδή, γιατί εσείς είστε. Όχι, εσείς θα έχετε δει την έρευνα που έχει κάνει. Δεν υπάρχει κανένα ερευνητικό δεδομένο πάνω στο οποίο βασίζεται. Είναι μια προσωπική του άποψη. Βασίζεται σε κάποιες παρατηρήσεις οι οποίες είναι σχετικά χαλαρές. Δεν έχει νόημα να συζητάμε τώρα τέτοια πράγματα. Το ότι θα πρέπει να υπάρχει μια προσεκτική διαχείριση του συνολικού περιβάλλοντος του παιδιού και των ερεθισμάτων που παίρνει, εντάξει, αυτό νομίζω δεν θα μπορούσε να διαφωνήσει κανένας από εμάς. Αλλά από εκεί πέρα το να κουνάς το δάχτυλο στους γονείς και σε οποιαδήποτε ομάδα
βρίσκεται σε μια ανάγκη να ζητήσει συμβουλές για το πώς θα διαχειριστεί μια κατάσταση, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Έτσι, δηλαδή από τη στιγμή, θυμάστε παλιά λέγαμε όχι τηλεόραση γιατί η τηλεόραση αποβλακώνει ή, μειώνει το, ή για τα κόμικ, στη δικιά μας τη γενιά δεν λέγανε μην διαβάζετε κόμικς γιατί σας μειώνουν το λεξιλόγιο. Εγώ είμαι φανατικός. Τους κόμικ. Μάλιστα. Ωραία, τα είπατε όλα με πολύ σύντομο τρόπο, κύριε Φουδουλάκη. Να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν μαζί μου. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς, φίλοι μου, θα πάμε σε διάλειμμα και σε λίγο επιστρέφουμε.